Να είμαστε και για το βραδινό. Ποιο είναι το έκτο επεισόδιο είναι αυτό? Λοιπόν, τέσσερα τόστ. Τέσσερα τόστ, τα δύο ζαμπόν τυρί, καυτερή κετσάπ και τα άλλα δύο ζαμπόν τυρί, μουστάρδα. Έτσι. Καφεδάκι φτιάξαμε το απόγευμα και λίγο νεράκι. Είμαι εδώ και 2 ώρες και βλέπω τον Τεώστη live, γραμμάτος. Το πάω. Και θα το βγάλω και τα υπόλοιπα μακαρόνια. Να το φάω αύριο. Μπάτουν λοιπόν. Και αλλά δεν έχεις δόντια, μπορεί να είναι τα ούλα. Τι θα κάνεις. Θα τα ψάξουμε γι' αυτό, πού θα πάει. Βάλω σου και γάψει. Συμφωνώ και διαφωνώ ταυτόχρονα, θα σου πω γιατί. Συμφωνώ ένα 80% λέει, ο άλλος πάει διακοπές στην Κρήτη και δεν βάζει τα λεπτά στην άκρη να ψάξει κανένα δόντι. Έχεις δίκιο, καλά τα λες, αλλά έχεις αναρωτηθεί πως νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωρίς ζώδια από το 2022 περίπου να ζει με 5 κατουσάκια ενίκιο. Και να μην έχεις τον ήλιο μοίρα, να του συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα ποτέ να σας συμβούν. Να μην έχεις το κουράγιο να κάνεις τίποτα. Και θα προτιμούσα χίλιες φορές να είμαι χωρίς ζώδια όπως είμαι εγώ και εκατομμύρια κόσμος. Παρά να χρωστάω στον ιδιοκτήτη μου λεφτά, ας πούμε. Γιατί δεν είναι, δίνεις 100 ευρώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ και τα άφταξες. Μάγκα μου θέλει 5 χιλιάκα για να φταχτεί όλο το στόμα. Και τουλάχιστον 2,5 με 3 χιλιάκα τα πάνω. Ωραία. Σε αρχίδα μου, θα πάω βάλουμε μεσέλα, τελειώνω. Και στο ΙΚΑ κιόλας. Να. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι να είσαι τόσο ψυχολογικά πιεσμένος όλη σου ζωή να είναι δουλειά σπίτι,
και να έχεις να πας διακοπές 4 χρόνια. Κάποια στιγμή λες, άντε γαμίσου, θα πάω. Και στην κάθε λεπτά που χαλάσω, μαλάκα. 2,5 κατοσάρια κατά εισιτήρια, είχαμε να μείνουμε. Και άλλα 3 κατοσάρια κατά έξοδα κάτω για 2 εβδομάδες. Σιγά. Ψωνίζαμε και τώρα με στο σπίτι και πηγαίναμε 2 φορές την εβδομάδα και τρώγαμε έξω. Ούτε ένα χιλιάρικο δεν χαλάσαμε. Αλλά έχεις δίκιο. Κάτσε πάω πολύ λίγο νερό. Είχαμε και τα καφεδάκια το απόγευμα. Έχεις δίκιο. Θυμάστε το πρωινό με τις 10 φέτες που ήταν νομίζω 6 με μέλι και 4 με σοκολάτα, κακάο. Ήμουν καλά ψυχολογικά. Το αποσκούσα με 2 τόστ. Μετά από 4 ώρα, πριν 4 ώρες δηλαδή. Το βίντεο το προηγούμενο που είδατε ήταν το απογευματινό, αυτό είναι το βραδινό. Εντάξει. Για άλμα. Από 7 ώρες live ούτε ώστε. Αν τα καταφέρω μπορώ να κάνω και εγώ. Κάποια στιγμή ένα μεγάλο live. Να κάτσε να δούμε ρε φίλε, έχουμε τίποτα. Κάνα σχόλιο στο προηγούμενο. Το απογευματινό δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Οπότε αύριο. Τα βίντεο σας να μου. Από το τελευταίο που κάναμε, που ήταν το, νομίζω τα είχα διαβάσει. Το επεισόδιο 3. Να δούμε. Ναι, τα έχω διαβάσει από προηγούμενα. Οπότε αύριο θα δείτε σχόλια από το 4-5. Από αυτά δηλαδή. Δύσκολη μέρα αύριο στη δουλειά, πολύ δύσκολη. Και εκεί ζω καταρρέω, δεν αντέχω. Άμα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια που μπορώ να πάω να βρω άλλη μια μπαταρία για την Nikon D3200 και για την Canon EOS D2000. Ναι, EOS 2000D. Το άλλο το φάω κάμερα μου πλέον. Το έσχασα. Ah.
Αγάπη σου. Καλά. Δεν κάνω και λεπτά τι να πω. Σε σκουπίδρα πάει κάποια στιγμή. Θεός τι κάνεις, καλή παρέα. Λοιπόν, off camera το άλλο. Το απογευματάκι πλώσαμε κάτι ρούχα, πλύναμε κάτι πιατοπότια που θέλαμε. Άρα σε έβλεπα τον Τεώστη. Αυτό. Σας και πόδο vlog. Α, και δεν ξέρω αν θα την κρατήσω την εκπομπή. Όμως λίγο καφεδάκι. Πάει με το δώστο. Και αρχιστούμε. Χαιστήκαμε. Λοιπόν, off camera αυτό. Όχι ρε, να θα το φάω off. On camera θα το φάω. Έτσι γιατί, για τα σπάει. On camera. Ωμα. Δεν είναι σχολείο, δεν έχω διαβάσει το Μάικ. Λέει τα κεφτεράκια τα έκανες πολύ ωραία με όλα τα υλικά μερακλείδικα, όσο για την πόμπη να την προσέχεις γιατί είναι διαμάντι. Και πιστεύω ότι όντως τη λατρεύεις. Πάντα έτσι να είσαι αγαπημένη και με σεβασμό. Να είσαι καλά Μάικ μου. Έτσι είναι. Όσες σχέσεις είχα στη ζωή μου, εγώ τις πρόσεχα. Κάποιες δεν με προσέχανε. Δεν πειράζει. Και δεν με ενδιαφέρει τώρα πια. Η γυναίκα μου είναι όλη μου η ζωή. Το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία, η αγάπη, τα μεγαλύτερα αγαθά, ο σεβασμός, η κατανόηση και να κάνεις το καλό στη ζωή σου, γενικά, όλοι σας. Να κάνετε το καλό στη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή.
Δεν ήταν και όλα τα υλικά σε κερσαράκια. Έλειπε ο γιος μας. Και εσύ, Μάικ, και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου, διαμάντια σου. Εγώ δεν μπορώ να έχω φίλους που να είναι αλληταριά, οικολοπαίδια. Εγώ γουστάρω καλούς ανθρώπους. Ωραίο ήταν. Έρχομαι και το απόγευμα με κρέμα Βαβαρίας, κάτι ντονατσάκια. Γι' αυτό φούσκωσα. Like, subscribe. Τα λέμε στο επόμενο. Καλή μας χώνεψη.